Πηγαίνει η ζωή μέσα στο γάμο. Είναι μια μήτρα ο γάμος που γεννά ζωή. Γεννάει τα παιδιά. Θα πω 2-3 πραγματάκια γι' αυτό που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι το εξής. Και τούτο γιατί σήμερα πολύ συχνά λέγεται ότι δύο άνθρωποι αγαπιούνται, συνεπώς γιατί να μην παντρευτούν, ακόμη και αν είναι του ιδίου φύλου. Όχι. Σκοπός είναι η αγάπη να δώσει ένωση. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Για να γίνει ένωση, ψυχοσωματική ένωση και ψυχών και σωμάτων, ας ξεκινήσουμε από τον σωμάτων, πρέπει να είναι συμπληρωματικοί οι άνθρωποι. Όχι οι ίδιοι. Συμπληρωματικοί. Δεν ενώνεται. Δεν ενώνονται δύο άντρες μαζί. Συγγνώμη αν παραπέμπω σε άλλο πράγμα. Ούτε δύο γυναίκες. Συμπληρωματικοί. Ανατομικά είναι ένας άντρας και μια γυναίκα. Ένα. Δεύτερο πράγμα, η φυσιολογία τους. Δέστε τι ωραία που είναι η φυσιολογία των σωμάτων. Όλα τα συστήματα των ανθρώπινων σωμάτων είναι ίδια στον άντρα και στην γυναίκα. Η νεφρική λειτουργία είναι ίδια και στον άντρα και στη γυναίκα. Η αναπνευστική λειτουργία, το πεπτικό σύστημα, η υπατική λειτουργία, όλα. Η μόνη διαφορά είναι στο αναπαραγωγικό σύστημα. Και κάτι ακόμη. Η πεπτική, όλες οι λειτουργίες γίνονται για το ίδιο το σώμα. Ολοκληρώνονται καθώς υπηρετούν το ίδιο το σώμα. Η αναπαραγωγική λειτουργία δεν μπορεί να λειτουργήσει για τον ίδιο τον άνθρωπο. Και ένα τρίτο. Όλες οι λειτουργίες γίνονται αντανακλαστικά. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω αυτή τη στιγμή την νεφρική μου λειτουργία. Κάτι να κάνω και να σταματήσω τα νεφρά να λειτουργούν. Δεν γίνεται. Αυτή η λειτουργία υπόκειται στον ανθρώπινο έλεγχο. Άρα λοιπόν, μπορεί ο άνθρωπος αυτεξουσίως να την ελέγξει. Ένα. Και δεύτερον, απαιτεί και δεύτερο άνθρωπο συμπληρωματικής ανατομίας και φυσιολογίας. Και βιολογίας. Όλα τα κύτταρα είναι ίδια περίπου. Τα γενετικά κύτταρα διαφέρουν. Έτσι έχουμε οάρια, τα οποία έχουν απλοειδές γονιδίωμα. Ενώ όλα τα κύτταρα έχουν διπλοειδές, είναι συμπληρωμένα. Και σπερματοζωάρια που και αυτά έχουν απλοειδές γονιδίωμα. Και τι θέλουνε, δεν πάει μαζί οάριο με οάριο. Ούτε σπερματοζωάριο με σπερματοζωάριο. Αλλά θα πάει σπερματοζωάριο με οάριο. Έτσι γίνεται. Δεν τα κατάφερε κανείς να τα κάνει αλλιώς. Αυτό είναι η φυσιολογία των σωμάτων. Και αυτό είναι το βιολογικό τους υπόβαθρο. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Με την ένωση. Άρα η ετεροφιλικότητα είναι απαραίτητος όρος για την ένωση των ανθρώπων. Σωματικά και ψυχικά μετά. Πώς γίνεται η ψυχική ένωση? Η ψυχική ένωση γίνεται με την αγάπη. Ποια αγάπη όμως? Την κενωτική αγάπη. Τι θα πει αγαπώ? Όταν λέει μια γυναίκα ότι ο άντρας μου δεν είναι αυτός ο οποίος με ικανοποιεί, είναι αυτός στη χριστιανική αντίληψη στον οποίο δίνομαι, για τον οποίο ζω, που αποτελεί το δώρο του Θεού στη ζωή μου. Γιατί να απέχουμε τόσο πολύ από το να τα καταλαβαίνουμε τα πράγματα έτσι? Και ένας άντρας όταν πει ότι αυτή είναι η γυναίκα μου, ζω για να την κάνω ευτυχισμένη, όχι ευχαριστημένη. Ζω για να αναπαύσω το Θεό. Ζω για να δούμε για αυτήν, για να ζήσουμε μαζί την παρουσία του στη ζωή μας. Ας είμαστε ατέριαστοι πολλές φορές. Εγώ έχω γνωρίσει εμένα οι γονείς μου, δεν τρέπομαι να το πω, δεν ταιριάζανε. Και τους έλεγα εγώ, μα ποιος σας προξένευσε, τυφλός ήτανε. Λοιπόν, φτιάξανε μια εξαιρετική οικογένεια, είχανε πολύ δυνατή αγάπη. Εγώ έχω